Στη Βουλή αναδεικνύονται με πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρη Χαρίτου, τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, κτηριακών υποδομών και μέσων εξοπλισμού στην αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης, όπως και τα αιτήματα να λειτουργήσουν τα αστυνομικά τμήματα μεταγωγών και νυμφέας. Με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής επισημαίνει ότι οι τουλάχιστον 85 κενές οργανικές θέσεις αστυνομικών, οι απαρχαιωμένες κτηριακές υποδομές στο αστυνομικό τμήμα Σαπών και η έλλειψη μέσων εξοπλισμού επηρεάζουν αρνητικά τόσο τις συνθήκες εργασίας των υπηρετούντων, όσο και την ποιότητα του παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας στην τοπική κοινωνία της Ροδόπης. Την ίδια στιγμή οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι αυξημένες λόγω της γεωγραφικής θέσης της περιοχής και της έξαρσης του μεταναστευτικού, λόγω της ύπαρξης πλήθους στόχων αστυνομικού ενδιαφερόντος στην Κομωτινή ως έδρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας μέσω νυμφέας στην παραλιακή ζώνη, κυρίως τους θερινούς μήνες. Ο βουλευτής ζητά από τον Υπουργό να επιλύσει τα παραπάνω σοβαρά προβλήματα, αλλά και να προχωρήσει τη λειτουργία και επάνδρωση του αστυνομικού τμήματος μεταγωγών, που έχει ιδρυθεί από το 2011, αλλά δεν λειτουργήσε μέχρι σήμερα, όπως και στην ίδρυση αστυνομικού τμήματος διαβατηριακού ελέγχου στο συνοριακό σταθμό νυμφέας. Ενώ τέλος ζητάει και την ικανοποίηση κλαδικών ζητημάτων των αστυνομικών, όπως η διεύρυνση του επιδόματος 100 ευρώ λόγω των πρόσθετων καθηκόντων διαχείρισης του μεταναστευτικού με τα οποία έχουν επιφορτιστεί. Με βάση όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός. Θα στελεχώσετε με επαρκές προσωπικό την αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης, καλύπτοντας τις κενές οργανικές θέσεις που σήμερα υπάρχουν και υποβαθμίζουν την ποιότητα του παρεχόμενου έργου στην τοπική κοινωνία? Θα αναβαθμίσετε τις κτηριακές εγκαταστάσεις του αστυνομικού τμήματος Σαπών, δημιουργώντας ένα χώρο εργασίας που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες? Θα μεριμνήσετε για την παροχή εξοπλισμού ασφάλειας σε αστυνομικούς και οχήματα, αναβαθμίζοντας τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών? Και θα προχωρήσετε στη λειτουργία και επάνδρωση του αστυνομικού τμήματος μεταγωγών που έχει ιδρυθεί από το 2011 αλλά δεν λειτουργήσε μέχρι σήμερα? Θα προχωρήσετε στην ίδρυση αστυνομικού τμήματος διαβατηριακού ελέγχου στο συνοριακό σταθμό νυμφέας? Θα ικανοποιήσετε κλαδικά ζητήματα των αστυνομικών, όπως τη διεύρυνση του επιδόματος 100 ευρώ λόγω των πρόσθετων καθηκόντων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών με τα οποία έχουν επιφορτιστεί?